Το ρεθιμιώτικο καρναβάλι, μετά από τις νέες εξελίξεις και τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας, δυστυχώς ακυρώνεται. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν για το 2021 με ένα νέο και ξέφρενο ρεθιμιώτικο καρναβάλι. Μετά το πρώτο σοκ που υπέστησαν όλοι, αφού και το ρεθιμιώτικο καρναβάλι έπεσε θύμα του κοροναϊού, η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Πόπη Δινιακού ανακοίνωσε έργα το βράδυ της Πέμπτης στην ακύρωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Ρεθύμνου. Πράγματι, είναι παράξενη και η αίσθηση, γιατί άλλες φορές λέγαμε πώς θα πανηγυρίσουμε και τώρα λέμε πώς θα διαχειριστούμε μια πολύ δύσκολη απόφαση που τραυμάτισε το ρεθιμιώτικο καρναβάλι και αφυδάτωσε την όρεξη των ανθρώπων που έχουν δουλέψει γι' αυτό. Κατά τη μαραθώνια συνεδρίαση της Ολομέλειας των Καρναβαλικών Ομάδων και της Οργανωτικής Επιτροπής που διεξήχθησε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, οι καρναβαλιστές αποφάσισαν να ανανεώσουν το ραντεβού τους με την ίδια θεματική για την αποκριά του 2021, αφού κάθε πρόταση περί διεξαγωγής της διοργάνωσης μέχρι την έναρξη της τουριστικής περίοδου απλά δεν εγκρίθηκε. Η πόλη θα παραμείνει ζωντανή βέβαια. Εμείς είμαστε εδώ. Θα περάσουμε καλά, πιστεύω. Παρόλο αυτό το σοκ το μεγάλο που έχουμε περάσει όλοι. Τα μέλη των ομάδων που εξέτασαν με σχολαστικότητα την επιμαχή κοινή υπουργική απόφαση που μεταξύ άλλων προβλέπει ακόμα και ποινή φυλάκισης για τους ανυπάκους καρνιβαλιστές κατέληξαν στο ότι το τριήμερο της αποκριάς θα κρατήσουν την πόλη ζωντανή, αποδεικνύοντας ότι το Ρέθυμνο με ή χωρίς καρναβάλι αποτελεί ένα ασφαλή χειμερινό τουριστικό προορισμό. Να δείξουμε ότι παραμένουμε ζωντανοί, ότι δεν θα γίνουν οι παρελάσεις, αλλά η πόλη είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους επισκέπτες της, οι επιχειρηματίες μας και εκείνοι είναι έτοιμοι και οι αγκαλιές μας είναι πραγματικά ανοιχτές. Και οι καρναβαλιστές έχουν πάρει απόφαση να είναι ενεργοί και παρόντες στην πόλη, άσχετα πως όλοι σεβόμαστε αυτή την κυβερνητική απόφαση, με την οποία διαφωνούμε μεν, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε. Οι μέρες που έρχονται θα δώσουν την ευκαιρία στους επισκέπτες του Ρεθύμνου, είτε είναι περιπατητές από άλλα μέρη της Κρήτης, όπως έρχονται κάθε Σαββατοκύριακο, είτε είναι οι άνθρωποι που είχαν προγραμματίσει να κάνουν διακοπές μαζί μας, να απολαύσουν ένα Ρέθυμνο χειμερινό μεν, ζωντανό δε, λόγω της αποκριάς. Η επόμενη συνεδρίαση των καρναβαλιστών θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να κάνουν τον απολογισμό για τις οικονομικές πληγές που τους άνοιξε για πρώτη φορά στην πολυετή ιστορία του καρναβαλιού ο κορονοϊός.